δώσει η πληροφόρηση, ο Μάριος Παπαϊλία θα μας τη δώσει, όσο αφορά το τι διαμήφθη μεταξύ της κυρίας Μέη και του κύριου Τσίπρα. Λοιπόν, Νατάσα, στη συνέχεια της προηγούμενης σύνδεσης που είχαμε και το γεγονός ότι επιβεβαιώνεται ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο πρωθυπουργών, έχουμε στα χέρια μας μία ανακοίνωση του γραφείου τύπου του πρωθυπουργού, η οποία αναφέρει πως ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με την πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Τερέζα Μέη. Αντικείμενο της συνομιλίας τους ήταν η ενεξέλιξη διάσκεψη του Κραν Μοντάνα της Ελβετίας για το Κυπριακό. Συμφώνησαν την σταθερή στήριξη των συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στην βάση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στη σημασία επίτευξης ουσιαστικής προόδου στην υφιστάμενη φάση τους. Αυτή είναι η γραπτή αντίδραση, δήλωση από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού σε σχέση πάντα με την τηλεφωνική επικοινωνία που υπήρξε, Νατάσα, μεταξύ της Πρωθυπουργού Τερέζα Μέη και του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω, Μάριε, ότι αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε και μπορούμε να κρατήσουμε και δημοσιογραφικά από αυτό που μας διάβασες είναι το ουσιαστικό, να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος. Ναι, η καταλήγη ανακοίνωση είναι αυτό, ότι θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στην υφιστάμενη φάση και μιλούν και συμφωνούν στη σταθερή στήριξη των συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στην βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν ξεκαθαρίζει τι θα κάνουν για προθέσεις αύριο, όμως η τοποθέτησή τους για ουσιαστική πρόοδο στην υφιστάμενη φάση δείχνει πως αυτό αναμένουν για να έρθουν εδώ στο Κραν Μοντάνα. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω, Μάριε, με βάση και τις συζητήσεις που κάνουμε από το πρωί, από το ραδιόφωνο ξεκινήσαμε μαζί, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ως τώρα πρόοδος, αν υπάρξει πρόοδος ουσιαστική μάλιστα μέχρι αύριο σε αυτά που συζητούν στις διαπραγματεύσεις, αν γίνει διαπραγμάτευση, τότε αν υπάρξει ουσιαστική πρόοδος, μας λέει ο κύριο Τσίπρας με την κυρία Μέη, μετά το τηλεφώνημα με την κυρία Μέη, τότε θα μεταβεί ο κύριο Τσίπρας στο Κραν Μοντανά. Αντιλαμβάνομαι, είναι αυτό που επιχειρούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Και η συζήτηση που πέφτει στο τραπέζι, αν θα πάνε οι πρωθυπουργοί, όχι αύριο, που μεταβαίνει και ο κύριος Κουτέρες στο Κραν Μοντανά. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο να προσθέσουμε στο ρεπορτάζ. Το τρέχουμε συνεχώς. Γίνεται πιο δύσκολο σήμερα γιατί είμαστε αποκλεισμένοι από το χώρο που γίνονται οι εργασίες, γιατί δεν υπάρχουν στο συγκεκριμένο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου που γίνεται εξέλιξη οποιασδήποτε διαπραγματεύσει. Γι' αυτό γίνεται και πιο δύσκολο το ρεπορτάζ. Ωστόσο, κάθε τι που υπάρχει ως νεότερο θα το μεταφέρουμε ανά πάσα στιγμή. Μάλιστα, Μάριε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό ρεπορτάζ.